Ο κύριος Γιώργος Αταμίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Τάκη, σας ευχαριστώ να ακούνατε. Λοιπόν, είδα την ανάρτησή σας, είδα και το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Για πείτε μας τι γίνεται με τους λιγνίτες για να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Εντάξει, για να είμαστε ακριβείς, τα 99 ευρώ ήταν στην ενδοημερήσια αγορά στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Γι' αυτό αυτό που γίνεται με το target model, δηλαδή με το μοντέλο στόχου, το χρηματιστήριο ενέργειας εδώ και ένα χρόνο και κάτι, έχει να κάνει με την αγορά που δημιουργείται εντός της ημέρας. Ναι. Οι τιμές που δίνουν δηλαδή η παραγωγή για την προημερήσια αγορά, την ενδοημερήσια, η αγορά εξισορρόπησης και η τελική τιμή παίρνει το μέσο όρο. Γι' αυτό χθες ήταν στα 270. Σήμερα φαίνεται ότι η μέση τιμή θα είναι στα 426 περίπου. Μάλιστα. Και αυτό γιατί αυξάνεται η ζήτηση. Σήμερα είναι καθημερινή, δουλεύουν τα πάντα. Όμως αν δεν ήταν μέσα σε ένα ποσοστό της τάξης του 20% που βλέπω τώρα, 18% οι λιγνίτες, θα ήμασταν πρωταθλητές, θα είχαμε πάνω από 500. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει οι λιγνίτες δουλεύουν στο φουλ για το σήμερα, για το αύριο και τι άλλο μπορεί να γίνει, κύριε Αταμίδη? Δεν ισχύει ακριβώς αυτό, γιατί υπάρχει δυνατότητα να δουλεύσουν στο φουλ περισσότερο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή τους, όπως είπα, είναι κοντά στο 18%. Ναι. Μπορεί να φτάσει στο 25%. Ναι. Αρκεί να αυξήσουν τα φορτία. Υπάρχουν και δύο μονάδες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα αυτή την ώρα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή έχει να κάνει με την αγορά, έχει να κάνει με τη ζήτηση, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε εμείς ως ΔΕΗ τώρα πλέον να εντάξουμε στο σύστημα το σύνολο των λιγνητικών μονάδων από απόψεως αποθεμάτων λιγνίτη, ναι, εξορισσόμενου λιγνίτη. Και μονάδες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ετοιμοπόλεμες, αλλά δεν είναι, γιατί γίνονται κάποιες συντηρήσεις. Υπάρχουν μονάδες λιγνητικές που έχουν βγει από το σύστημα και από την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση, διότι θέλουν συντήρηση, αυτό λέει το ρεπορτάζ, και θέλουν και κάποιο χρονικό διάστημα να μπουν ξανά στην παραγωγή, έτσι δεν είναι? Οι μονάδες που έχουν τεθούν εκτός λειτουργίας, ναι, από την προηγούμενη κυβέρνηση, αν και το τέλος τους ήταν το 19, ήταν μονάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν γιατί έχουν τελειώσει οι ώρες λειτουργίας. Και αυτό γιατί δεν φρόντισαν κανείς, επειδή το αφήγημα πλέον είναι για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Τάκη, ναι, μόνο που αυτές πρέπει να έχουμε κατασκευάσει νωρίτερα τεχνολογίες αποθήκευσης της ενέργειας, για να την έχουμε όταν τη χρειαζόμαστε. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δυστυχώς δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στο σύστημα. Ισχύει όμως αυτό που διαβάζω τις τελευταίες μέρες, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν μπαίνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα, μειώνεται η τιμή, γιατί πέφτει η χρήση του αερίου? Βεβαίως και ισχύει, αλίμονο, παρότι πριν από μερικά χρόνια οι ανανεώσιμες ήταν πανάκριβες, ναι, είχαν μέχρι και 550 ευρώ την μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές. Είναι το μέλλον οι ανανεώσιμες, αλίμονο αν κανείς αντιστέκεται σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όμως επειδή όταν έχουμε πυκνή νέφωση και έχουμε άπνοια, οι ανανεώσιμες δεν μπορούν να συμμετέχουν. Προφανώς. Και υπάρχει και ένα θέμα για με την αποθήκευση της ενέργειας. Όταν ο καιρός είναι καλός και ενδεχομένως παράγεται πολύ, πώς μπορεί αυτή να αποθηκεύεται για να χρησιμοποιείται για τις μέρες με συννεφιά ή χωρίς αέρα? Μιλάμε είναι μόλις το 7% της ζήτησης. Μάλιστα. Τώρα, για να το κλείσουμε, και επειδή διαβάζω και διάφορα σχόλια από στελέχη κλπ. Ότι πρέπει να μπουν στο φουλ οι λιγνίτες, να συμμετέχουν οι λιγνίτες για να μειωθεί η τιμή. Τι μπορεί να γίνει πρακτικά το επόμενο διάστημα και πόσο αυτό, κύριε Αταμίδη, μπορεί να μειώσει την τιμή του ρεύματος του δικού μας, εδώ να το πω έτσι? Μπορεί να, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κόστος των λιγνητικών μονάδων, ναι, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 160 ευρώ η μεγαβατόρα και με αγορά δικαιωμάτων δωρήπων πανάκριβη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα και για τα επόμενα χρόνια, λέω εγώ, το είχε προβλέψει και η κυρία Λαγκάρτ πριν από 3 μήνες, είπε ότι η ενεργειακή κρίση πριν έχουμε τα επεισόδια της εισβολής της Ρωσίας, ότι θα κρατήσει περισσότερο από την υγειονομική, ναι, κρίση. Είναι βέβαιο αυτό. Και αν ακόμη γίνει και η αλλαγή της προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να φύγουμε και να πάμε στο υγροποιημένο από Αμερική, οπουδήποτε αλλού,
αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί, γιατί δεν έχουμε τόση δυνατότητα μεταφοράς. Πόσα πια τάγκερ θα κυκλοφορούν στη Μεσόγειο ή οπουδήποτε ναι. άλλο, και δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει, νομίζω, είναι, άλλωστε το είπε ο κύριος Τίμερμαν, ο κύριος Τίμερμαν είναι ο εγκέφαλος της πράσινης συμφωνίας. Προχθές μάλιστα έχει κάνει δηλώσεις όπου... Ωραία, πρακτικά σε εμάς να πάμε τώρα, κυρία Δαμίδη. Πρακτικά σε εμάς χρειάζεται να δουλέψουν οι μονάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή ναι. διαθέσιμες, να μην τις κλείσουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Μάλιστα. Να παρατείνουμε τη ζωή των ανθρώπων. Πόσες μονάδες χρειάζονται σέρβις για να ξαναδουλέψουν? Μπορεί αυτό να γίνει άμεσα ή είναι δύσκολο και χρονοβόρο? Δεν πιστεύω να δουλέψουν μονάδες που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν γίνεται αυτό, λέτε. Μάλιστα. Εμείς μιλάμε για αυτές που υπάρχουν σήμερα. Ωραία. Και η καινούργια που θα μπει σε 2-3 στην Πτολεμαϊδα. Μάλιστα. Είναι λάθος να την μεταφέρουμε σε φυσικό αέριο. Θεωρώ ότι θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα. Μάλιστα. Γιατί έχουν δοθεί μέχρι τώρα 2 δισεκατομμύρια. Αυτές οι 8 μονάδες λιγνητικές ναι. εξασφαλίζουν την ενεργειακή μας επάρκεια. Ναι. Θα κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Και αν αλλάξει αυτή η διαδικασία, τότε σιγά σιγά μπορεί να τις αποσύρει κανείς και να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Προβλέψει ακριβώς. Άρα την αυτές, το υδρογόνο και πάλι λέγοντας. Μάλιστα, αυτές οι 5 λιγνητικές μονάδες που μου είπατε τώρα, γιατί όπως σωστά είπατε και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, αυτές που έχουν τεθεί εκτός δεν μπορεί να ξαναμπούν σε λειτουργία με λιγνίτη. Μιλάμε τώρα για 4 μονάδες στον ΑΕΣ Καρδιάς και 2 στο Αμίντιο. Νομίζω ότι αυτές, επειδή έχουν τελειώσει και οι ώρες λειτουργίας, έτσι, μπράβο, οι προϋποθέσεις θα μπορούσαν να μπουν αν είχε δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί δεν να γίνεται. Άρα αυτή είναι και μια απάντησή σας στα στελέχη που λένε να μπουν τώρα σε λειτουργία και αυτές που δεν είναι, που είναι κλειστές. Και μου λέτε νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Ωραία. Μαξιμαλιστική προσέγγιση. Μάλιστα. Αυτή ωραία. Δεν γίνεται. Ωραία. Άρα αυτό το καθαρίσαμε. Οι 8 μονάδες που είναι... πώς το λένε, που είναι έτοιμες. Έτοιμες μαζί με την Πτολεμαϊδα 5, όπως είπατε. Μαζί με αυτή λέω 8, πόσο μπορούν να μειώσουν την σημερινή τιμή του ρεύματος? Νομίζω ότι η σημερινή τιμή, εάν είναι σε αυτό το ύψος, στα 426, με τη συμμετοχή όλων αυτών των λιγνητικών μονάδων, θα μπορούσαμε να είμαστε 150 ευρώ πιο κάτω. Δείτε περίπου 100, τι γίνεται στην Πολωνία, κύριε Τάκη. Μάλιστα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Πολωνία είναι μόνιμα κάτω από τα 180 ευρώ. Μάλιστα. Όταν όλη η Ευρώπη έχει 550. Άρα μου λέτε ότι αν μπουν όλες και δουλέψουν μαζί με την Πτολεμαϊδα 5, μπορεί να έχουμε μία μείωση της τάξης των 150 ευρώ σε σχέση με τη σημερινή τιμή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, το κρατάμε αυτό, κύριε Δαμίδη. Θα έχουμε και μια συνομιλία με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, τις επόμενες μέρες, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά φαντάζομαι από τη στιγμή που λέτε ότι ήδη δουλεύουν με λιγνίτη κάποιες μονάδες. Δεν δουλεύουν, απλά δεν δουλεύουν σε full φορτία. Που σε full φορτία. Ναι. Πάντως η δυνατότητα υπάρχει για αυτές που ήδη λειτουργούν. Δεν υπάρχει για αυτές που δεν λειτουργούν να ξαναμπούν στο σύστημα. Υπάρχει, κύριε Τάκη. Και αν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δούλευαν στην χώρα μας, θα είχαμε πολύ μικρότερη. Από πότε έχει ξεκινήσει η χρήση του λιγνίτη, κύριε Αδαμίδη? Η κρίση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Από τον Αύγουστο, με ό,τι τιμή και να υπολογίσει κανείς τα δικαιώματα ρήπων που αγοράζουν οι λιγνίτες, η τιμή λιγνητικών μονάδων είναι φτηνότερη από τα πριν. Όχι, άλλο είπα. Από πότε έχει ξεκινήσει η χρήση του λιγνίτη τώρα, λόγω της ουκρανικής. Τις τελευταίες τέσσερις μέρες, μάλιστα. Είναι σταθερά πάνω από το 20%. Μάλιστα. 18 με 25%. Και μπορεί να φτάσει μέχρι maximum. Ανάλογα τη ζήτηση μπορεί να φτάσει, χθες ας πούμε το μεσημέρι ήταν 32%. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και μας απαντήσετε και στα ερωτήματα και σε διάφορα θέματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι, τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε κρατάμε όλα αυτά που μας είπατε για να τα θέσουμε και ως ερωτήσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.